Θα ήθελα πραγματικά να ευχαριστήσω από καρδιάς τον Πρόεδρο, το Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά πρωτίστως και εσάς που αποδεχτήκατε μετά από προτροπή του Προέδρου να βρεθούμε εδώ για λίγα λεπτά, για λίγες στιγμές, αλλά θεωρώ ουσιαστικές, για να μπορέσουμε να πούμε λόγους καρδιάς και οι οποίες σχετίζονται με αυτό που εμείς εκφράζουμε και το οποίο πιστεύουμε ότι μπορούμε μέσα από συνέργειες να δημιουργήσουμε για το αύριο. Καταρχήν, εμείς, όπως είναι γνωστόν, ευχαριστώ πολύ, μπαίνουμε σε μία διαδικασία την Κυριακή. Δεν θέλω, παρά την αισιοδοξία που υπάρχει, και υπάρχει, και είναι εύλογο αυτό να υπάρχει, να πω τίποτα περισσότερο από το να πω ότι η τιμιγορία του κόσμου, εφόσον μας επιλέξει να είμαστε οι πιλότοι στο πιλωτήριο δηλαδή της περιφέρειας, και εγώ και οι συνεργάτες μου, οι οποίοι βρίσκονται αρκετοί εδώ, εκλεγμένοι ήδη, και άλλοι οι οποίοι ούτως ή αλλιώς θα βρίσκονται στην προσπάθεια εφαρμογής ενός προγράμματος που έχει βγει, αγαπητέ Πρόεδρε, μέσα από τα προβλήματα που υπάρχουν, αλλά και από το ευρωπαϊκό γίγνεσθε και τη γνώση που έχουμε και σε παγκόσμιο επίπεδο, να μπορούμε άμεσα να διορθώσουμε παθογένειες του χθες. Θέλω λοιπόν να σας διαβεβαιώσω ότι, και όπως είπε και ευχαριστώ για αυτό τον Πρόεδρο, τον Γιάννη, και εμείς είμαστε από τον κόσμο, για τον κόσμο, με τον κόσμο, άνθρωποι που ξέρουμε τι πάει να πει η βιοτεχνία, ο μικροεπαγγελματίας, ο έμπορος, ο επιχειρηματίας. Και αν δεν υπάρχει αυτή η δημιουργική διάθεση μέσα από το επιχειρήν, προφανώς, τότε θεωρώ ότι πηγαίνουμε σε άλλες χώρες, τις οποίες δεν νομίζω κανείς σε αυτή την αίθουσα να θεωρεί ότι πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο. Να πω λοιπόν ότι πράγματι, έτσι Γιάννη, επειδή το ανέφερες, από τα παιδικά μου χρόνια, αν θέλετε είτε εξ ανάγκης, αλλά τουλάχιστον εμένα με ωφέλησε πολύ στη ζωή μου, μεγάλωσα σε ένα μαγαζί στα Πετράλωνα με τη μητέρα μου, και δουλεύοντας καταφέραμε, και εγώ και ο αδελφός μου, ο οποίος συνεχίζει να είναι στο επιχειρήν, μεγαλώσαμε αλλά και σπουδάσαμε και γνωρίζαμε τι πάει να πει, και γνωρίζουμε να βλέπει κάποιος την πόρτα αν θα ανοίξει για να μπει ο καταναλωτής και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να υπάρχουμε και να ζούμε. Άρα ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει να επενδύσουμε πάνω στο επιχειρήν. Τραβήξατε πολλά όλα αυτά τα χρόνια, τραβήξαμε πολλά όλα αυτά τα χρόνια. Θεωρώ πρέπει να πάμε σε μια άλλη εποχή, να φύγουμε από την επιδοματική Ελλάδα, να πάμε στη δημιουργική και αναπτυξιακή Ελλάδα, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, όλες τις δυνάμεις, όλα αυτά που μας ενώνουν και όχι αυτά που μας χωρίζουν. Και τουλάχιστον όσο με αφορά, θεωρώ ότι η περιφέρεια μπορεί να αποτελέσει έναν από τους σημαντικότερους αναπτυξιακούς μοχλούς της περιφέρειας της Αττικής, σε συνεργασία, αγαπητέ Πρόεδρε, με το επιμελητήριο, το επαγγελματικό. Ξέρω ότι είστε πολύ δραστήριοι, το έχουμε ζήσει, το έχουμε ζήσει σε πολλές εκφάνσεις, και ως γιατρός και με την Αρχιεπισκοπή, και εδώ είχαμε την τιμή να μας βραβεύσετε τότε στην Ελλάδα της κρίσης για τα φάρμακα και όλα αυτά που κάναμε. Όμως θεωρώ ότι τώρα πρέπει εδώ να βρισκόμαστε για έργα δημιουργίας, ανάπτυξης, συνεργασίας, συνεύρυνσης και ενότητας. Είμαι αισιόδοξος. Είμαι αισιόδοξος. Διότι νομίζω ότι μπορούμε τα προτερήματα που έχουμε σαν Αττική να τα αναδείξουμε, να τα ξεσκονίσουμε, να τα ξεθάψουμε, και είναι πολλά αυτά τα προτερήματα. Και μέσα από την ιστορία μας, τον πολιτισμό μας, τον ολυμπισμό μας, αλλά κυρίως την ευρηματικότητα του Έλληνα επιχειρηματία, η οποία είναι όπου και αν πάει θριάβευσε σε χώρες κανονικές, και το έχουμε ζήσει, το έχετε ζήσει, και εδώ επιχειρεί, είναι ο ίδιος άνθρωπος, και όμως οι δυσκολίες τον κάνουν να είναι χωρίς οξυγόνο, αυτή η ανοξεμία που λέω εγώ με ιατρικούς όρους, που δεν δίνει τη δυνατότητα της χαράς της δημιουργίας. Αυτό που θέλω να ξέρετε, με όλες μας τις δυνάμεις, με όλες μας τις εκφάνσεις,
όχι μόνο με ίδιους πόρους της περιφερίας, αλλά κυρίως με συνέργειες ως ένα σοβαρό μέτωπο. Αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού, περιφέρεια, επιμελητήρια, θα είμαστε ο κεντρικός πυλώνας αναζήτησης σημαντικών πόρων από την ίδια την Ευρώπη. Και πιστέψτε με, όταν οι άλλες περιφέρειες της Ευρώπης παίρνουν ανάπτυξη και πόρους, εδώ κρατάμε ομπρέλα. Θα σταματήσει αυτό. Θα κλείσουμε την ομπρέλα, θα ενώσουμε τις δυνάμεις και να ξέρετε ότι του χρόνου πρώτα ο Θεός, εφόσον η τιμιωρία μας το δώσει, και το λέω αυτό ως δέσμευση, Γιάννη, Πρόεδρε, αγαπητό Διοικητικό Συμβούλιο, αγαπητά μέλη, θα χαμογελάμε περισσότερο, γιατί θα καταλάβουμε τι πάει να πει περιφέρεια, τι πάει να πει ενότητα, τι πάει να πει επιχειρήν, τι πάει να πει πρόοδος. Αυτός είναι ο λόγος που θέλω συμμετοχή την Κυριακή και η Δευτέρα να ξεκινήσει μια νέα αρχή για τα πράγματα. Το τηλέφωνο μου, το ξέρει ο Πρόεδρος, είναι εφημερεύον τηλέφωνο. Σαν εφημερεύον νοσοκομείο έχει γίνει. Θέλω να πω ότι αυτό σχετίζεται και με το ότι έχουμε κάνει, Πρόεδρε, μια δυνατή ομάδα ανθρώπων του επιχειρήν, ανθρώπων της τέχνης, του πολιτισμού, που έχουν κολλήσει ένσημα, που ξέρουν τι πάνε να πει δουλειά, που θέλουν να σηκώσουν τα μανίκια και είναι έτοιμοι, κύριε Δημόπουλε, να σηκώσουν τα μανίκια, και κυρία Κεφαλογιάννη και κυρία Αβραμοπούλου και κύριε αγαπητέ Γιώργο Μωραϊτάκη και λυπή Κωνσταντόπουλε και λυπή συγγενείς. Εδώ είναι πραγματικά, είμαι περήφανος που έχουμε δημιουργήσει μια πολύ δυνατή ομάδα που ξέρετε γιατί τους σέβομαι. Γιατί είναι ορεξάτοι άνθρωποι. Λένε, όχι Πρόεδρε, δεν θα αφήσουμε στην τύχη τίποτα, έχουμε όρεξη να δουλέψουμε, θα δουλέψουνε και θα δουλέψουμε όλοι μαζί. Είμαι αισιόδοξος κι εγώ λοιπόν και θέλω να την μοιραστώ αυτή την αισιόδοξία. Υπό αυτήν την έννοια, σήμερα, δύο μέρες πρώτης ετοιμιγορίας, τρεις σήμερα και τρεις μέρες του κόσμου, δίνουμε μία υπόσχεση. Εμείς δεν είμαστε ενάντια του επιχειρήν και ούτε είμαστε οι άνθρωποι που λέμε σου δίνω ένα επίδομα φίλα μου το χέρι. Μακριά από μας. Εμείς πιστεύουμε, ενώνουμε τις δυνάμεις μας, ο καθένας από τη θέση και το ρόλο που κατέχει, γινόμαστε ένα πανίσχυρο μέτωπο και αυτό το μέτωπο σε συνέργειες και με άλλες περιφέρειες της Ευρώπης, σε συνέργειες που μπορούμε να κάνουμε με άλλες υγιείς οικονομίες άλλων χωρών, όπως και της Κίνας ακόμα, Πρόεδρε, που δεν είναι της ώρας τώρα να αναπτύξουμε πολλά περισσότερα. Αλλά αυτό που συζήταγα, ας πούμε, με τον Πρόεδρο μέσα, η οδός Αθηνάς να είναι αυτή που φοβάσαι μην βρεις το στιλέτο από πίσω, διότι πέρασες νύχτα και είχε και σκοτάδι, θα πρέπει να εκλείψει. Και αυτό που σας υπόσχομαι, επειδή βρισκόμαστε και εδώ στην πρωτεύουσα της Ελλάδος, στην Αθήνα μας, είμαι απολύτως πεπισμένος ότι με την αυριανή Δημοτική Αρχή θα είμαστε πολύ δυνατή ομάδα και προφανώς μαζί και με τη Δημοτική Αρχή θα διεκδικήσουμε αυτά που πρέπει στην τοπική αυτοδιοίκηση, στην αυριανή κυβέρνηση και επιτέλους ανάπτυξη, ανάπτυξη, ανάπτυξη. Πιστεύουμε στο επιχειρήν. Οι επιχειρηματίες δεν είναι κλέφτες, είναι δημιουργοί που λειτουργούν στους πιο δύσκολους κανόνες χωρών της Ευρώπης. Δεν θα σας αναπτύξω περισσότερα για την Αττική μας και για το πρόγραμμά μας. Εξάλλου, νομίζω ότι αυτό υπάρχει και στο site και όπου αλλού. Ευχαρίστως για το χρόνο που έχω και σου είπα το ανελαστικό μου. Εάν υπάρχει μια ερώτηση, και Γενική Γραμματέα και Αντιπρόεδρε, προφανώς και θα απαντήσω και όπου μπορώ να συμμετάσχω. Με αυτές τις λέξεις θα ήθελα, ανεξάρτητα του καθενός και της καθεμίας, τι έκανε την προηγούμενη Κυριακή, δικαίωμά του είναι στο φινάλε, αυτό είναι και το μεγάλο δικαίωμα του κάθε πολίτη, η τιμιγορία του εκλέγην, αλλά θα ζητήσω συμμετοχή. Η περιφέρεια
δεν είναι ένα κομματικό λάφυρο κανενός. Και αυτό θέλω να το δηλώσω παρουσία σας. Προφανώς υπάρχουν τα κόμματα που στηρίζουν και όταν στέκονται σωστά, πολύ καλά είναι. Αλλά και όσοι ξέρετε και το δικό μου βίο ή τη δική μου πολιτική στάση, όταν κάποιοι διαλούσαν το ΙΚΑ, ήμουν απέναντι ως πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ανεξάρτητα αν ήταν συγγενείς ή φίλοι. Και σας δεσμεύομαι σε αυτό. Πιστεύω ότι η επόμενη στροφή της πολιτικής θα μας βρει καλύτερα πολιτικά, τουλάχιστον να τρέξουμε μερικά πράγματα από αυτά που καθυστερήσαμε. Αλλά εάν θα μου πείτε κάποιοι ότι λιγορήσαν ή δεν κάναν αυτά που έπρεπε, εγώ θα είμαι μαζί με τους πολίτες, με το επιχειρήν και την πατρίδα. Δεν θα βάλω ποτέ μπροστά το κόμμα, αλλά μπροστά βάζω εμάς όλους που αποτελούμε τους πολίτες, τους επιχειρηματίες και αυτούς που χρειάζεται να πάμε μπροστά. Σας ευχαριστώ πολύ. Την Κυριακή δυνατή συμμετοχή. Να πω λοιπόν ότι επειδή έχουμε συζητήσει και με μέλη εδώ του, και με τον Αντιπρόεδρο, αλλά και με τον Πρόεδρο και με άλλα μέλη και τον Γενικό Γραμματέα εδώ, με το θέμα της εκπαίδευσης και της οδήγησης, εμείς, και θέλω σε αυτό να είμαι σαφής, δεν είμαστε υπέρ αυτού που πάει να εξαιρέσουν από τα αυτοκίνητα τον δάσκαλο για να μην μπορεί να συμμετέχει. Έτσι. Υπό αυτή την έννοια έχουμε δουλειά μπροστά μας, αλλά να ξέρετε ότι εμείς είμαστε με τους αγωνιστές της ζωής, με τους ανθρώπους του επαγγέλματος, προφανώς να περιφρουρήσουμε την νομιμότητα πάνω στις αρχές, αλλά όχι την απαξίωση των επαγγελματιών. Είμαι μακριά από αυτό και θα είμαι κοντά σας. Σας ευχαριστώ πολύ.